Η ΑΕΚ, όπως είπαμε, πανηγυρίζει την πρόκρισή της στο τελικό του κυπέλλου Ελλάδος χάρη στη νίκη της με 2-1 από το πρώτο παιχνίδι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Να συνδεθούμε με το Ολυμπιακό Στάδιο και το Μίλτο Θεοδοσίου που είναι εκεί για το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις πρώτες αντιδράσεις από ένα ημιτελικό που τα είχε όλα. Μίλτο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κατερίνα. Πράγματι, η ΑΕΚ υπέστη εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο μια γλυκιά ήττα, καθώς παρότι ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 χάρη στον γκολ του Ρωμαό στο 82ο λεπτό, χάρη στο πλεονέκτημά της το 2-1 από το πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη, ήταν αυτή που πανηγύρισε την πρόκληση στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Και περιμένει βεβαίως αύριο τον αντίπαλό της από το ζευγάρι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ήταν ένα μάτσο, όπως είπες, που τα είχε όλα. Είχε πάθος, είχε ένταση, είχε εκπληκτική ατμόσφαιρα από 45.000 φίλους της Ένωσης στις εξέδρες. Οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων τα έδωσαν όλα και είχε και ένα δραματικό. Φινάλε. Μετά τον γκολ βεβαίως του Ρωμαού στο 82, ο Ολυμπιακός είχε δοκάρει με τον Καρτόζο με κεφαλιά στο 90 για να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ και να πάρει αυτό στην πρόκριση και στο αμέσως επόμενο λεπτό είχε τέτα-τέτ χαμένο Αλμέιδα. Να πούμε επίσης ότι στις καθυστερήσεις του αγώνα στο 96, 9 λεπτά καθυστερήσεων κράτησε ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Αποβλήθηκαν δύο ποδοσφαιριστές, ο Γιάννης Ανέστης για καθυστέρηση από πλευράς ΑΕΚ ο τερματοφύλακας και από πλευράς Ολυμπιακού ο Ντακώστα για χτύπημα εκτός φάσης. Να σας πω επίσης ότι εν τέλει η ΑΕΚ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με τον Αλμέιδα τερματοφύλακα. Τα είχε όλα λοιπόν αυτό το μάτς και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και το τρίτο ημίχρονο. Τα όσα ακολούθησαν, καθώς υπήρξε και μια μικροένταση με το που τέλειωσε το παιχνίδι. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν κατάφεραν να σε διακόψω. Το ξέρεις άλλωστε αυτό και από την Αθλητική Κυριακή. Ο Τάκης Λεμονής κάνει δηλώσεις αυτή τη στιγμή στη συνέντευξη τύπου. Πάμε να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς λέει. Γιατί στο πρώτο παιχνίδι δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ με καθαρό χέρι. Σήμερα, από ό,τι είδαμε, ο Βράνιες πάλι έπρεπε να έχει αποβληθεί πολύ νωρίς. Αλλά εντάξει, εγώ προσωπικά και σαν Ολυμπιακός δεν στεκόμαστε και πάρα πολύ σε όλα αυτά τα θέματα. Αυτό στο οποίο θα σταθώ πάρα πολύ είναι ότι είμαστε στο τέλος μια σεζόν όπου πραγματικά ήταν πολύ ωραίο το ότι ξεκίνησαν για το πρωτάθλημα 4 ομάδες. Χρόνια είχαμε να αισθανθούμε αυτό το πράγμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τελικά ο κυριότερος αντίπαλος του Ολυμπιακού πάλι υπήρξε ο Πανιώνιος για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Το ρεπορτάζ τρέχει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πάμε να παρακολουθήσουμε περισσότερες δηλώσεις. Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι και πολύ χαρούμενος. Πήραμε με την πρόκριση αλλά δεν κερδίσαμε. Οπότε δεν μπορώ να πω τίποτα. Η ουσία δεν είναι αυτή που μετράει, πρόεδρε, όμως. Η ουσία είναι πάντα αυτή που μετράει, αλλά όταν παίζουν αυτές οι ομάδες, για μένα μετράει η νίκη, να κερδάει η ομάδα μου αυτούς τους μεγάλους αντιπάλους. Ο κόσμος συγκλονιστικός σήμερα. Ήταν συγκλονιστικός, βοήθησε πάρα πολύ. Το βράδυ. Και απόδειξε ότι ο ΑΕΚΖΙΣ ξέρει και να συμπεριφέρεται, ξέρει και να στηρίζει. Είμαστε άρρωστοι μαζί σου, να ξέρεις. Ο κόσμος ζητάει γήπεδο τώρα, στη Νέα Φιλαδέλφεια τον άλλο μήνα. Το γήπεδο θα γίνει, μόλις πάρουμε την άδεια θα μπουν οι μπολντόζες την άλλη μέρα. Ήρθαμε σαν πρωταθλητέ, παίξαμε σαν πρωταθλητέ και φεύγουμε σαν πρωταθλητέ. Δεν έχουμε καμία ανάγκη να δείξουμε ποιος είναι ο Ολυμπιακός. Το αποδείξαμε εδώ μέσα. Σπάσανε τα ταμεία της ΑΕΚ σήμερα. Αμφιβάλλω να έχει ξανακάνει τόσες πολλές τις πράξεις. Από εκεί και πέρα, ο διαιτητής ήταν, όπως το είπα, έπαιζε 80-20. Στου Καραϊσκάκη βάλανε γκολ με το χέρι, δεν μίλησε κανένας και ήταν τρεις διαιτητές. Φαίνεται ότι είχαν τσίμπλες. Εγώ θα προτιμούσα να παίξουμε τον Παναθηναϊκό, αλλά όποια και να είναι η ομάδα, εμείς θέλουμε, η αντίπαλος ομάδα, εμείς θέλουμε να παίξουμε σε ΑΕΚ και να το πάρουμε.